σας, ονομάζομαι Νίτσιο Μαρία και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης του θέματος 7 των τελικών εξετάσεων θεωρίας Φεβρουαρίου 2015. Στην εκφώνηση διαβάζουμε ότι έχουμε έναν επεξεργαστή με 32 kB σε επίπεδο 1, 8 δρόμων, 64 byte αναγραμμή και με μέγιστη εξωτερική μνήμη 1 TB. Και μας ζητείτε να βρούμε πρώτον πόσα bit έχει το offset. Μας δίνεται ότι έχουμε 64 byte αναγραμμή, το οποίο σημαίνει έχουμε τα 64 byte. Τα 64 byte ισούται με 2^6 ή αλλιώς λογάριθμο με βάση 2 το 64, έχουμε ότι ισούται με 6 bit. Άρα 6 bit θα έχει το offset, που είναι και το πρώτο ερώτημα. 6 bit θα έχει το offset. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο ερώτημα. Πόσες γραμμές έχει η CAS? Η CAS μας δίνεται 32 kB και 8 δρόμων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η κρυφή μνήμη είναι 8 δρόμων, άρα σε 8 δρόμους μοιράζεται η χωρητικότητα των 32 kB. Δηλαδή τα 32 kB μοιράζονται ανά 8 δρόμους. Το οποίο είναι ίσο με 4 kB. Άρα 4 kB σε κάθε ομάδα. Γνωρίζουμε ότι η CAS είναι 64 byte αναγραμμή. Άρα σε μία γραμμή έχουμε 64 byte. Σε χι γραμμές θα έχουμε αυτά τα 4 kilobyte που βρήκαμε. Και με την απλή μέθοδο των τριών θα βρούμε πόσες γραμμές έχει η CAS. Εδώ το χ θα είναι ίσο με 4 kilobyte. Τα 4 kilobyte ισούται με 4 επί 1024 byte προς τα 64 byte. Το οποίο ισούται με 64 διαφορετικές γραμμές που θα έχει η CAS, το οποίο είναι και το δεύτερο ερώτημα. Πάμε στο τρίτο ερώτημα. Πόσα bit έχει το tag? Μας δίνεται ότι ο επεξεργαστής έχει μέγιστη εξωτερική μνήμη 1 TB.
γνωρίζουμε ότι 1 τεραμπάιτ είναι ίσο με 2 εις τη 40 byte. Ή αλλιώς 40 bit. Αυτό μας δείχνει ότι 40 bit είναι τα συνολικά bit. Επομένως 40 bit είναι ίσο με το tag συν το index συν το offset. Το offset το έχουμε βρει σε παραλληλούμενο ερώτημα. Το έχουμε βρει 6 bit. Επομένως, το offset είναι 6 bit. Τώρα για το index, πάμε στην απάντηση του δεύτερου ερωτήματος για το πόσες γραμμές έχει η CAS. Επομένως, ο λογάριθμος με βάση 2 το 64 θα είναι ίσος με 6 bit. Επομένως χρειαζόμαστε 6 bit για να διευθυντικοποιήσουμε αυτές τις 64 διαφορετικές γραμμές, άρα 6 bit θα είναι το index. Άρα το index θα είναι 6 bit. Επομένως το tag από αυτή την εξίσωση θα είναι ίσο με 40 bit μείον τα 12 bit που έχουμε από το index και το offset. Άρα έχουμε 40 μείον 12, 28 bit για το tag, που είναι και το τρίτο ερώτημα. Πάμε τώρα στο extra ερώτημα που μας ζητείτε. Όπως αναφέρει επίσης, πού θα τοποθετηθεί η διεύθυνση αυτή που βλέπουμε στην CAS και ποια άλλα byte θα μεταφερθούν. Λοιπόν, θα γράψουμε πρώτα τη διεύθυνση αυτή που βλέπουμε στο διαδικό. Λοιπόν, στο διαδικό λοιπόν θα έχουμε λοιπόν, τώρα που την έχουμε γράψει στο διαδικό, τη χωρίζουμε σε tag
index και offset. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το offset. Όπως έχουμε δει, το offset είναι 6 bit. Επομένως, διαλέγουμε από το τέλος προς την αρχή, στη διαδική μορφή, τα 6 bit του offset. Εδώ έχουμε 6 bit για το offset. Αυτό είναι το offset. Το index θα είναι, κοιτώντας από δεξιά προς τα αριστερά, 6 bit και πάλι, εφόσον έχουμε βρει ότι το index είναι 6 bit. Επομένως μετράμε 6 bit από δεξιά προς τα αριστερά και για το index. Αυτό εδώ θα είναι το index. Και τώρα για το tag, είναι όσα bit περισσεύουν από τη διαδική μορφή που έχουμε γράψει. Όλα αυτά εδώ δηλαδή θα είναι το tag. Όμως, εάν μετρήσουμε αυτά τα bit, θα δούμε ότι στον αριθμό είναι 16 και όχι 28, όπως έχουμε βγάλει ότι θα έπρεπε να είναι το tag. Επομένως, προσθέτουμε επιπλέον bit για να συμπληρώσουμε σε αυτά τα 16 bit με μηδενικά. Άρα δηλαδή, το tag θα είναι η διαδική μορφή που είχαμε πριν, αλλά τώρα πλέον με τα extra bit που έχουμε βάλει από μπροστά, με τα extra μηδενικά που πάλι από μπροστά. Αυτό εδώ δηλαδή θα είναι το tag. Τώρα, αυτό που μας ζητείτε είναι πού θα τοποθετηθεί η διεύθυνση αυτή στην CAS. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι το index μας δείχνει τη γραμμή στην οποία θα τοποθετηθεί αυτή η διεύθυνση. Επομένως, εμείς γνωρίζουμε ότι το index είναι αυτό εδώ. Άρα έχουμε ότι το index είναι αυτή η διαδική μορφή. Αυτός εδώ ο αριθμός στο διαδικό μπορεί να μεταφραστεί ως 33H. Δηλαδή ο αριθμός 33 στο 16αδικό. Επομένως, με βάση το index γνωρίζουμε ότι η διεύθυνση θα τοποθετηθεί στην 33η γραμμή. Τώρα, γνωρίζουμε ότι το offset μας καθορίζει σε ποιο byte θα αποθηκευτεί η διεύθυνση.
Το offset το έχουμε βρει. Αυτός ο διαδικός αριθμός είναι στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός 28. Άρα δηλαδή με βάση το offset η διεύθυνση που έχουμε θα αποθηκευτεί στο 20, στο 8 byte. Και τώρα όσον αφορά το tag το οποίο το έχουμε βρει εδώ πάνω, εάν πάμε να το γράψουμε σε 16αδική μορφή, αυτά τα μηδενικά δεν τα λαμβάνουμε υπόψη και πηγαίνουμε ένα τετράδα να μετρήσουμε. Αυτά εδώ είναι το α στο 16, το a στο 16αδικό, το b στο 16αδικό, επίσης το b στο 16αδικό και το c. Άρα έχουμε το tag ως a, B, C. Επομένως, η διεύθυνσή μας, αυτή εδώ η διεύθυνση δηλαδή, θα τοποθετηθεί στην 33η γραμμή, θα αποθηκευτεί στο 28 byte, και με tag ABBC. Τώρα συνεχίζουμε σε αυτό το έξτρα ερώτημα το οποίο μας λέει ποια άλλα byte θα μεταφερθούν. Λοιπόν, έχουμε δεδομένο ότι 64 byte έχουμε αναγραμμή. Επομένως, το block size είναι 64 byte. Οπότε κάθε φορά γνωρίζουμε ότι θα μεταφέρονται αυτά τα 64 byte. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούν τα byte με το ίδιο tag και το ίδιο index εφόσον θα ανήκουν στην ίδια γραμμή, ενώ το offset θα έχει τιμές από 0 έως 15, δηλαδή θα έχουμε για το πρώτο byte που θα μεταφερθεί θα έχουμε ίδιο tag
ίδιο index. Αλλά το offset για το πρώτο bit, το πρώτο byte, συγγνώμη, θα είναι το 0, 0, 0, 0, 0, 0. Καθώς 6 bit είναι το offset, οπότε αυτό εδώ θα είναι το πρώτο byte. Με tag όλο αυτό εδώ. Index αυτό εδώ. Και offset. Αυτά τα 6 bit. Το οποίο byte θα είναι ίσο με 180 εκατομμύρια 79.808. Στο δεκάδικο σύστημα. Και το τελευταίο byte, θα είναι το εξής. Με ίδιο tag, ίδιο index, αλλά διαφορετικό offset. Και εφόσον θα είναι το τελευταίο, θα είναι το 1, 1, 1, 1, 1, 1. 6 bit και πάλι για το offset και θα είναι ίσο με 180 εκατομμύρια 79.000 871. Ο αριθμός αυτός που βλέπουμε δηλαδή στο διαδίκο, στο δεκαδικό σύστημα. Και τώρα πάμε και στο τελευταίο έξτρα ερώτημα. Μας λέει το εξής. Αν τη χρονική στιγμή, την επόμενη χρονική στιγμή γίνει πρόσβαση στη διεύθυνση, σε μια άλλη διεύθυνση που μας δίνει, θα υπάρχει ευστοχία ή αστοχία και γιατί. Λοιπόν, αρχικά ας γράψουμε τη διεύθυνση και πάλι στην διαδική μορφή. Μας δίνεται. Ωραία, ανά τετράδες.
Τώρα, όπως και στην προηγούμενη διεύθυνση, πάμε και βρίσκουμε το offset που είναι από το τέλος προς την αρχή 6 bit. Αυτά εδώ δηλαδή τα 6 bit είναι το offset. Επίσης 6 bit είναι και το index. Επομένως από δεξιά προς τα αριστερά μετράμε 6 bit. Αυτό θα είναι το index. Και όπως είπαμε και πριν, το tag είναι ό,τι περισσεύει. Πάλι 16 bit, προσθέτουμε και τα μηδενικά από μπροστά. Παρατηρούμε όμως ότι η παραπάνω διεύθυνση έχει το ίδιο tag ακριβώς και το ίδιο index με τις διευθύνσεις που προαναφέραμε, όπως αυτή εδώ για παράδειγμα. Βλέπουμε έχει το ίδιο index και το ίδιο tag, εάν προσθέσουμε δηλαδή και τα μηδενικά μπροστά που χρειάζονται, θα έχουμε το ίδιο tag. Το offset βλέπουμε ότι είναι μικρότερο του τελευταίου byte και μεγαλύτερο του πρώτου byte. Αν δούμε, εδώ έχουμε το τελευταίο byte. Το πρώτο byte είπαμε ότι στην ουσία διαφέρει από το τελευταίο λόγω του offset. Αυτό είναι το offset του πρώτου byte. Παρατηρούμε ότι αυτό το offset είναι μεγαλύτερο του πρώτου byte και επίσης ότι το offset που βλέπουμε είναι μικρότερο του τελευταίου byte. Επομένως, θα έχουμε hit, δηλαδή ευστοχία. Εδώ τελειώνει η επίλυση του θέματος 7 των τελικών εξετάσεων θεωρίας Φεβρουαρίου 2015. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.